παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε και συνάδελφοι, αγαπητοί υποσχετημένοι, δεν σας το κρύβω ότι πριν από μία εβδομάδα, αρθρογραφώντας ένα έτσι μικρό άρθρο σχετικά με το νοσοκομείο, την ώρα που το έγραφα, γυρίζαν στο μυαλό μου διάφορες συναντήσεις, διάφορες σκέψεις, διάφορα συμβούλια τα οποία έχουν γίνει στον ίδιο χώρο και όχι μόνο σε αυτό το χώρο αλλά και στο παλιό Δημαρχείο. Μάλιστα, ανέσυρα και κοίταζα τώρα προλίγου και το προηγούμενο ψήφισμα το Μάιο του 2011, και κοίταζα τόση ώρα μιλάγανε οι διάφοροι, το προσωπικό, οι εργαζόμενοι, εμείς εδώ όλοι. Κοίταζα και τις αντίστοιχες τοποθετήσεις του 2011, και πραγματικά, άμα τις δείτε, πάνω κάτω λέμε ακριβώς όλοι μας περίπου τα ίδια πράγματα, με τη μόνη διαφορά ότι όπως πολύ σωστά υπόθηκε, τώρα πλέον είμαστε σε ένα στάδιο το οποίο είναι στάδιο κηδείας. Ενώ τότε ήταν στάδιο αρρώστου ακόμα, τώρα είμαστε στην κηδεία. Και έχω μπροστά μου και το σχετικό ψήφισμα του 2011, το οποίο ουσιαστικά τότε τι ζητάγαμε. Εμείς ζητάγαμε να υπάρχει ενιαία διοίκηση, κάτι το οποίο και έγινε με τα σχετικά προεδρικά διατάγματα που βγήκαν στην συνεχεία του 2011 και το 2012. Επομένως, συμφωνώ με αυτό το οποίο είπατε, το έγραψα και στο άρθρο του δικού μου φιλόμενου εβδομάδα, ότι όλη αυτή η συζήτηση, όλα αυτά τα ψηφίσματα, όλες αυτές οι διαβουλεύσεις είναι γεγονός ότι καλώς γίνανε. Δεν λέω ότι γίνανε κακώς. Θα σας πω γιατί είναι καλώς ότι γίνανε αυτά. Αλλά όμως αποτέλεσμα πρακτικό ουσιαστικά δεν υπήρξε και το ξέρουμε καλά. Εγώ θα ήθελα να θέσω και ένα ερώτημα. Αυτοί που πήραν τα σχετικά ψηφίσματα, όποιοι και αν ήταν και από όποιες παρατάξεις και αν προέρχονται, θα έπρεπε να ήταν σήμερα εδώ να μας πούνε τι τα κάνανε τα ψηφίσματα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ περίεργος. Τι τα κάνανε, διότι το αποτέλεσμα όπως φαίνεται ότι δεν έγινε τίποτα. Βεβαίως, ο Δήμος κάνει καλά και παίρνει την πρωτοβουλία, να σας πω για ποιο λόγο. Και επειδή ο Δήμος δεν έχει την αρμοδιότητα, πρακτικά ο Δήμος δεν μπορεί να πάρει σήμερα εδώ κάποια απόφαση που θα λύσει το πρόβλημα. Το ξέρουμε όλοι μας. Όμως, ο Δήμος έχει άμεσο ενδιαφέρον, διότι ενδιαφέρεται για τους δημότες του. Ενδιαφέρεται για τους πολίτες του. Αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο του Ναυτιλίου ουσιαστικά δεν μπορεί να παράσχει υπηρεσίες. Παρά τις ηρωικές προσπάθειες προσωπικού, γιατρών, έχω και εγώ προσωπική πείρα, εγώ δεν θα συμφωνήσω ότι δεν παλεύει. Παλεύει το νοσοκομείο Ναυτιλίου. Έχουν περιστατικά που έχουν πάει και έχουν παλέψει οι άνθρωποι μέσα. Και το προσωπικό και οι γιατροί. Όμως είναι φανερό ότι είναι μια ασύμμετρη μάχη για να χρησιμοποιήσω και ένα γνωστό όρο που χρησιμοποιήθηκε και από την τωρινή κυβέρνηση για τη διαπραγμάτευση που έγινε. Διότι δεν έχουν ούτε αναλώσιμα, δεν έχουν και όλα αυτά τα οποία είπαν προηγουμένως. Άρα ο Δήμος, το πρώτο το οποίο κάνει είναι ότι επικοινωνεί το πρόβλημα. Διότι τελικώς εδώ βλέπω ότι δεν μπορεί να επικοινωνηθεί και το πρόβλημα. Αυτό υπόθηκε από αρκετούς. Και κάτι ακόμη το οποίο θα μπορούσε να συνεισφέρει άμεσα ο Δήμος είναι στο θέμα της διοίκησης. Σήμερα εδώ καταρχάς πρόεδρε, η διοίκηση δεν είναι κάποιος. Ο διοικητής δεν είναι εδώ, έτσι, ή κάνω λάθος. Όχι. Ωραία. Είμαι σίγουρος ότι δεν έχουμε καλέσει εμείς. Προφανώς δεν έχουμε καλέσει. Αλλά δεν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ. Θα έπρεπε να ήταν εδώ. Καταλαβαίνω ότι ήταν σε δύσκολη θέση, αλλά διάλογος μπορούσε να γίνει. Άρα ένα ακόμα σημείο που ο Δήμος, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να βοηθήσει, πέραν από το ότι επικοινωνεί το πρόβλημα, αυτό έχει γίνει ήδη, με αυτό που γίνεται σήμερα, με τα μήνυα έψιλον εδώ, επικοινωνείται το θέμα, όπως είχε επικοινωνηθεί όμως και στο παρελθόν. Μην ξεχνάμε. Και δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο Δήμος δεν πρέπει συνεχώς να το επικοινωνεί. Θα πρέπει άμεσα να συναντηθούμε με τον κύριο διοικητή, κύριε Δημαρχέ. Να τον καλέσουμε. Άμα δεν θέλει να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, ας έρθει στο Δημαρχείο, ας έρθει όπου θέλει. Να μας πει και ορισμένα πράγματα. Διότι εδώ ακούσαν και κάποιες πολύ σοβαρές καταγγελίες ότι πρόκειται περί ενός ανθρώπου, ούτε λίγο ούτε πολύ, ο οποίος δεν ακούει, δεν επικοινωνεί, δεν συζητά με κανέναν. Αυτό αν συμβαίνει, γιατί εγώ δεν μ' αρέσει να δέχομαι κάτι απριόρι, αλλά αν συμβαίνει είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο, διότι ο διοικητής είναι δωτός. Αν δεν κάνω λάθος. Μπαίνει από την εκάστοτε κυβέρνηση. Αλλάζω, κάνω λάθος. Αλλάζουν. Θα μπει ένας άλλος της καινούργιας κυβέρνησης. Όχι. Όποιος μπει. Λοιπόν. Πάντως, είναι απαράδεκτο αυτό που ακούστηκε ότι ο διοικητής δεν συνομιλεί και δεν έχει επαφή με τους γιατρούς, με τους νοσηλευτές και με τον προσωπικό. Αν συμβαίνει αυτό, ο Δήμος μπορεί να παρέμβει. Και ας μην έχει αρμοδιότητα, μπορεί να παρέμβει. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι έχω γενικά εγώ μια απέχθεια σε ό,τι αφορά τα ψηφίσματα, τις συγκεντρώσεις, τις διαδηλώσεις. Πάντοτε είχα. Πάντοτε. Εγώ ήμουν ασύμβατος με αυτό το πράγμα και στο παρελθόν. Από μια νοοτροπία, αν θέλετε.
Όχι πως η κινητοποίηση δεν ήταν καλό να γίνονται. Είχα πάρει και έρθει και εγώ σε κινητοποίηση. Τη γραβάτα. Είχα έρθει και ο ίδιος. Ναι, δεν πειράζει, με τη γραβάτα. Τι προβλήματα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό σας πείραξε. Επομένως, είδα και τους άλλους χωρίς γραβάτα πόσο ωραία τα έχουν πάει τα πράγματα μέχρι τώρα. Και να δώσεις κινητοποίησεις που θα γίνουν αν θα γίνουν. Αυτοί που θα είναι χωρίς γραβάτα και αυτοί που θα είναι με γραβάτα, αν είναι αυτό το πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα, καταλήξαμε όλοι, είναι οικονομικό. Εγώ είμαι πρακτικός άνθρωπος. Τα περί πολιτικού προβλήματος και περί πιέσεων και τελικά, τα θεωρώ αρλούπες και σας το λέω ευθέως και στα ίσα. Το πρόβλημα είναι οικονομικό. Λείπουν χρήματα, κλαίει το μαγαζί. Υπάρχουν χρήματα, γελάει το μαγαζί. Αυτή είναι η ουσία και όλα τα άλλα νομίζω ότι δεν είναι. Αν υπήρχαν χρήματα αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι είτε ψηφίσματα θα είχαμε και γιατρούς θα είχαμε και αναλώσιμα θα είχαμε και πετρέλαιο θα υπήρχε και τα πάντα. Επομένως, το ζήτημα είναι καθαρά οικονομικό. Σε ό,τι αφορά. Δεν είναι απολύτω. Δεν είναι απολύτω. Δεν πειράζει, εντάξει, δεν με πειράζει. Ο πρόεδρος έχει. Εγώ συζητάω, δεν έχω πρόβλημα. Ναι, ναι, πολιτικό, αλλά τελικά, όταν δεν υπάρχουν χρήματα, επιτρέψτε μου να σας πω, οποιαδήποτε πολιτική και να εφαρμόσεις, αριστερά, δεξιά, κεντρόστροφη, διαπραγματευτική, διαβουλευτική, χρήματα δεν θα πέσουν. Πρέπει να είσαι πρακτικός και να μάθεις να βρίσκεσαι λεφτά. Λοιπόν, επομένως, το θέμα το διαχειριστικό αυτή τη στιγμή που υπάρχει με τη διοίκηση, με το πώς θα καλύπτονται οι εφημερίες και όλα αυτά, ο Δήμος το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να βάλει χέρι στο διοικητή, αν θέλετε να το πούμε έτσι κοντρά-κοντρά, να μάθει να συζητάει και να τα βρείτε μεταξύ σας με τον διοικητή και το πώς μπορεί να γίνει αυτό το κομμάτι. Το οποίο όμως είναι το μικρότερο τελικά. Σε ό,τι αφορά τώρα το οικονομικό. Ακούστε να δείτε. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να μάθουμε να μιλάμε με νούμερα. Για μένα, ναι, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει και να γίνει άμεσα είναι να κάτσουμε να υπολογίσουμε ανάγκες κόστος. Ανάγκες κόστος. Εσείς γνωρίζετε καλύτερα από όλους μας. Πρέπει να κάτσουμε κάτω. Νομίζω ο υποδιοικητής πρέπει να το κάνει αυτό με τη συνεργασία ασφαλώς τη δική σας και να υπολογίσει πόσο είναι το μίνιμουμ κόστος του νοσοκομείου ναυπλίου για να λειτουργήσει αξιοπρεπώς. Και το κόστος αυτό επιμερίζεται και στις μίνιμουμ προσλήψεις και στα μίνιμουμ αναλώσιμα και τις μίνιμουμ, αν θέλετε, επιδιορθώσεις, επισκευές που χρειάζεται το νοσοκομείο. Να βγει ένα νούμερο όμως. Να πούμε δηλαδή. Τελειώνω και γράφω το κομμάτι. Ναι, προσπαθώ. Ναι, ναι. Αλλά έχει σημασία νομίζω το σημείο αυτό γιατί είναι κάτι συγκεκριμένο για να καταλήξουμε και κάπου. Ναι. Πρέπει να κοστολογηθούν οι ανάγκες του νοσοκομείου και να καταλήξουμε σε ένα ποσό και να πούμε. Είναι 1 εκατομμύριο ευρώ. Λέω εγώ ένα νούμερο τελείως αυθαίρετο. Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι τελείως μακριά ή πολύ κοντά, δεν ξέρω. Όταν ξέρουμε το νούμερο, η συζήτηση πλέον γίνεται πιο πρακτική. Τότε θα πάμε στον βουλευτή και φίλο του Γιάννη Μεγιόλα, ο οποίος ο Γιάννης ξέρει τα θέματα, και θα του πούμε το ποσό Γιάννη είναι αυτό. Άρα, τι συζητάμε, όχι αόριστα χρηματοδότηση. Αόριστη χρηματοδότηση την ξέρουμε όλοι. Θέλουμε αυτό το ποσό κατέτος να διασφαλιστεί για το νοσοκομείο ναυπλίου. Από πού θα διασφαλιστεί το ΕΣΠΑ για παράδειγμα του 2014-20 προβλέπει κάτι, λέω εγώ τώρα. Τα κονδύλια του Υπουργείου Επενδύσεων που θα γίνουν οι επενδύσεις προβλέπουν κάτι. Αυτό είναι το ποσό μας. Αν έχει ένα συγκεκριμένο ποσό, μπορεί να πάει να συζητήσει. Και πλέον να γυρίσει και να μας πει: ξέρετε, κύριε, από το χι ποσό που ζητάτε, μπορεί να δοθούν τα χι δεύτερα. Γίνεται δουλειά και να το δούμε πάλι. Άρα λοιπόν. Η πρόταση που κάνω εγώ είναι, ανεξάρτητα από το ψήφισμα που και πάλι θα βγάλουμε και όλοι θα πούμε ότι όντως θέλουμε ένα νοσοκομείο να λειτουργεί αξιοπρεπώς στο Ναύπλιο κτλ. Δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό, ποτέ δεν διαφωνήσαμε. Πρέπει μετά από αυτή τη συζήτηση να γίνει μια σοβαρή κουβέντα μεταξύ όλων εσάς που ξέρετε τα θέματα με τον κύριο, ξεχνάω να τώρα, τον κύριο υποδιοικητή και με τον εκπρόσωπο εδώ της κυβέρνησης που εν προκειμένου τώρα έχουμε εδώ το Γιάννη Μεγιόλα. Και να καταλήξουμε σύντομα ότι είναι αυτά τα χρήματα που χρειαζόμαστε και πού θα τα βρούμε. Αλλιώς, επιτρέψτε μου να σας πω, μετά από μερικά χρόνια πάλι θα συζητάμε εδώ αν υπάρχει νοσοκομείο και ουσιαστικά δεν θα καταλήξουμε σε τίποτα. Και κάτι τελευταίο και κλείνω.
Είπε ο Γιάννης Ριόλας ότι δεν ζούμε μια κανονική κατάσταση και ότι τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Γιάννη, επέτρεψε να σου πω ότι το ότι δεν ζούμε σε μια κανονική κατάσταση το ξέραμε και παλιότερα, το βιώνουμε και τώρα. Το αντιλαμβάνεστε κι εσείς που έχετε αναλάβει τώρα τη διοίκηση της χώρας και το βλέπετε και μόνοι σας. Επομένως, εγώ προτιμώ, για να μην σας υποβάλλω στον γκάματο των διαδηλώσεων και των, αν θέλετε, συναλλητηρίων, όπου αναρωτιέμαι, τώρα εδώ ουσιαστικά, μου είπε πριν ένας φίλος που λέω, κινητοποίηση, να βγούμε στους δρόμους, να χαλάσουμε τον κόσμο, να γίνει της τρελής. Ποιοι? Εναντίον ποιον? Έχουμε τώρα την κυβέρνηση, και δεν το λέω ειρωνικά, σε καμία περίπτωση, έτσι, ο Γιάννης ξέρει πόσο φίλοι μας. Έχουμε την κυβέρνηση των διαδηλώσεων, των κινητοποιήσεων και των συναλλητηρίων. Των ανθρώπων που καταλαβαίνουν τον απλό λαϊκό άνθρωπο. Επομένως, δεν δέχομαι εγώ πλέον ότι αυτό είναι το μέσο. Και τους βγάζω και από τη δύσκολη θέση. Και θα είναι πολύ δύσκολη θέση να γίνουν συναλλητήρια και να έρθουν οι εκπρόσωποι της σημερινής κυβερνήσεως στα συναλλητήρια που ερχόντουσαν παλιότερα. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Το ρεζουμέ είναι: χρειαζόμαστε χρήματα. Τον τρόπο τον είπα πως πρέπει να προσδιοριστεί και προς τα εκεί πρέπει να κινηθούμε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.